Ένα βαρύ ντοσιέ με εκκρεμότητες. Αυτό παρέδωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι στον διαδοχό του Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος θα κληθεί να διαχειριστεί κρίσεις όπως αυτή της Αλιτάλια και να υλοποιήσει υποσχέσεις που μοίρασαν προεκλογικά η Λέγκα και τα Πέντε Αστέρια. Λίγες μέρες αφού του ορκίστηκε, η νέα κυβέρνηση ετοιμάζεται να άρει ένα ακόμη εμπόδιο, να λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης και από τα δύο σώματα της Βουλής. Κάτι που δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ο αντιπρόεδρος και υπουργός οικονομικών Λουίτζι Ντι Μάγιο θα πρέπει όμως τώρα να αντιμετωπίσει 162 κρίσεις στην αγορά που αφορούν 180.000 εργαζόμενους. Ο ίδιος έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, της αγοράς εργασίας αλλά και την εισαγωγή ενός καθολικού βασικού εισοδήματος. Δύσκολη πρεμιέρα και στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, με τον Τζουζέπε Κόντε να ταξιδεύει στον Καναδά για τη σύνοδο της ομάδας των 7. Το τηλεφώνημα από τον Εμμανουέλ Μακρόν ανοίγει διάβλο επικοινωνίας με τον Γάλλο Πρόεδρο. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους άλλους ηγέτες. Η σχέση της Ρώμης με την Ευρώπη έχει μπει σε τροχιά αναθεώρησης.